Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο ύψος της γέφυρας της Νέας Αλικαρνασσού, όταν γιοταχή τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ βρισκόταν εν κινήσει. 9 παρά 20 περίπου μου είπε ένας πελάτης ότι ένα αυτοκίνητο απέναντι έχει πάρει φωτιά. Πράγματι βγήκα έξω και είδα τις φλόγες και αμέσως πήρα την πυροσβεστική. Έσπευσαν τα παιδιά μέχρι να έρθουν κάποιος που είχε σταματήσει, έριξε ένα πυροσβεστήρα. Οι φλόγες όταν το είδα βγαίναν ένα μέτρο στο ύψος. Τόσο πολύ. Ναι, από μπροστά από τη μάσκα του αυτοκίνητου. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ένα όχημα της πυροσβεστικής με τρεις άνδρες για την κατάσβεση της φωτιάς. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο επιβάτες, οι οποίοι έζησαν δραματικές στιγμές μετά από φωτιά που ξέσπασε στο αυτοκίνητο, η οποία προκάλεσε υλικές ζημιές ύψους 1.000 ευρώ. Συμβαίνει από βραχυκύκλωμα καμιά φορά, άμα τα αμελούμε τα αυτοκίνητα, μας δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Χρειάζεται η σωστή συντήρηση, να ξέρουμε. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν, και όχι μόνο από αυτοκίνητα, αλλά δεν ξέρουν και να οδηγάνε. Εν τω μεταξύ, ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν στους δρόμους του νησιού μας τα συντηρητά οχήματα. Είναι το πρόβλημα όλο και μεγαλώνει. Όλο και μεγαλώνει και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έρχονται στο συνεργείο με ζημιά και να ρωτάνε πρώτα πόσο κάνει. Για να δουν αν μπορούν να το φτιάξουν. Και δεν μπορούν οι περισσότεροι και κάνουν τα απολύτως απαραίτητα με αποτέλεσμα να έχουμε τα δεδομένα που μένουν στον δρόμο τα περισσότερα. Η ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων περιγράφει τις σοβαρές βλάβες στα συντηρητά οχήματα, κρούοντας το καμπανάκι του κινδύνου στους οδηγούς. Ότι μπορούν να συζητούν ακραίες περιπτώσεις, ακραίες καταστάσεις. Όπως ένα απλό συμβάν μπορεί να τύχει να σκοτωθούν ανθρώποι, να ξεφύγει από την πορεία του, να πάρει φωτιά, να κάνει οτιδήποτε μπορεί να κάνει. Ακόμα και σέρβις. Το απλό σέρβις που θα έπρεπε να του κάνει το έχει καθυστερήσει τόσο πολύ που χάνουν λάδια, χάνουν και βενζίνες ακόμη και οτιδήποτε και πρέπει να φτάσει στο σημείο να κλατάρει για να το φτιάξει, αν προλάβει.